Χείρα βοηθεία στείνουν στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους της Νέας Αγχιάλου οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Εύβοιας. Σήμερα το πρωί, μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών έφτασαν στην περιοχή με αυτοκίνητα και φορτηγά. Το παρόν έδωσε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος. Σήμερα στη Νέα Αγχίαλο ήρθαν οι κτηνοτρόφοι από την Βόρεια Εύβοια, ο συνεταιρισμός εκεί της περιοχής, μαζί με το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, όπου φέραν ζωοτροφές για τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους της περιοχής. Μια κίνηση όχι μόνο συμβολική αλλά πολύ ουσιαστική, γιατί έρχονται να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους σε συνέχεια και τις βοήθειες που είχαν λάβει οι ίδιοι μετά τις φωτιές του 2021, όπου και έχουμε από τότε αναπτύξει μια στενή συνεργασία. Έτσι, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχουν ειδικά τις πρώτες ημέρες, στέκονται δίπλα και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την σπουδαία κίνηση. Άλλωστε, στις δυσκολίες κρινόμαστε όλοι, στις δυσκολίες είμαστε εδώ παρόντες να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους που το έχουν ανάγκη και το κάνουν. Αυτό με τον ίδιο εντατικό ρυθμό και τις επόμενες ημέρες. Σιτάρι και ξηρά τροφή προσφέρθηκαν στους κτηνοτρόφους με σκοπό να θρέψουν άμεσα τα ζώα, τα οποία σώθηκαν από την πύρινη λέλαπα. Όπως τονίζει ο αντιδημαρχός του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Άγγελος Κωνσταντινάκης, δέχτηκαν με χαρά να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους της περιοχής όταν έμαθαν για τη μεγάλη καταστροφή. Σαν και σήμερα, ακριβώς πριν 2 χρόνια, είχαμε ξεκινήσει η φωτιά η μεγάλη δική μας. Δεχτήκαμε μεγάλη βοήθεια από όλο τον κόσμο. Και με το που είδαμε ότι οι γείτονές μας εδώ στην Αγχίαλο έχουν το ίδιο πρόβλημα, αισθανθήκαμε την ανάγκη να βοηθήσουμε. Ο κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Βορείου Εύβοιας μας έκανε έτοιμα να βοηθήσουμε και εμείς σαν Δήμους για να μπορέσουμε να φέρουμε τη βοήθεια εδώ, για τις ζωοτροφές, και εμείς το δεχτήκαμε με χαρά να έρθουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Θέλω να ευχηθώ καλό κουράγιο σε όλους τους κτηνοτρόφους και σε όλο τον κόσμο που πήγε από τις φωτιές εδώ. Έχουμε περάσει χειρότερες, πιστεύω, καταστάσεις. Και βάσει σε αυτά που περάσαμε, ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε τον κόσμο το κτηνοτροφικό της περιοχής, φέρνοντας 1000 δέματα μπάλες, κριθάρι και γύρω στους 5,5 τόνους καρπό, ξηρά τροφή. Δυναμηθήκαν στους κτηνοτρόφους και για τις πρώτες ανάγκες των κοπαδιών τους. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό, γιατί και τα ζώα θέλουν να ζήσουν. Από ότι αισθανόμαστε κάπως ανακοφισμένοι που κάνουμε αυτό το πράγμα και πιστεύω αν χρειαστεί και θέλουν τα παιδιά εδώ να βοηθήσουμε πάλι, θα προσπαθήσουμε να ξαναφέρουμε πάλι τροφές.